μασιτία έλλειψη φροντίδας στις πρώτες στιγμές της ζωής του. Κρύο και κακουχίες φαίνεται να είναι οι πιθανές αιτίες θανάτου του βρέφους, που βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο συμπλέγματος πολυκατοικιών στη Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή που προέβη στην νεκροτομή της ορού. Ο χρόνος θανάτου προσδιορίστηκε χρονικά πάνω από 12 ώρες από τη στιγμή του εντοπισμού του. Στο μεταξύ, φαίνεται να απομακρύνεται κάπως το ενδεχόμενο η μητέρα, συγγενής ή κοντινά της πρόσωπα να διαμένουν στις πολυκατοικίες που έχουν πρόσβαση στον κοινό ακάλυπτο χώρο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν την περίπτωση η μητέρα να βρει και ελεύθερη πρόσβαση σε κάποια από τις πολυκατοικίες, να ανέβηκε στην ταράτσα ή σε κάποιον άλλον όροφο και να πέταξε ακόμη και να άφησε το παιδί πάνω στο δίκτυ τέντα που εκτινόταν πάνω από τον ακάλυπτο χώρο. Ο ιατροδικαστής ενημέρωσε τους αξιωματικούς του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής για τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροτομής, αναφέροντας πως το παιδί γεννήθηκε ζωντανό και υγιές. Επίσης, δεν είχε εξωτερικές κακώσεις, κάτι που κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως είτε άφησαν ζωντανό το βρέφος πάνω στο δίκτυ τέντα, είτε μετά από την πτώση του έκανε τραμπολίνο πάνω σε αυτό, χωρίς να προκληθούν θανατηφόρα τραύματα.